Αδόλυτα, ναι. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Με τα στατιστικά. Εμείς έχουμε στατιστικά, αλλά τις εκπομπές δεν έχουν. Εμείς τα έχουμε εδώ. Και είναι τα έγκυρα. Πάμε τα έγκυρα του Sky, τα στατιστικά. Αυτό το αγόρι εδώ, γιατί τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Survivor. Έτσι, λοιπόν. Υπεύθυνος. Τι έχει γίνει. Έχουμε μια εβδομάδα που έγιναν, λοιπόν, τα αγωνίσματα. Και έχουμε συγκεντρώσει τα στατιστικά της εβδομάδας, το οποίο Μαρία... Δεν είχαν, να σου πω κάτι, φαντάζομαι ότι δεν είναι ενδεικτικά. Δείτε με εδώ τύπου exit poll, βγαίνει πάνω, Πρισσιλά. 100%! Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με την κόκκινη ομάδα και τον Σπύρο Μαρτίκα, όπως στρατηγός, έχει καταφέρει και έχει φέρει 4 νίκες. Έπαιξε 4 φορές. Είναι τόσο δυνατός, ρε Κωνσταντίνε. Ή έτυχε. Θα σας πω, όλο το καλοκαίρι έκανε προπονήσεις και σκληρές προπονήσεις. Και έχει καταφέρει αυτό και έχει αποδώσει. Βέβαια, έπαιζε πιο πολύ με τον Περικλή Κονδυλάτο και κατάφερε και έκτισε στατιστικά. Α, να τα λέμε αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε στον Σάκη Κατσούλη. 86% ο Σάκης Κατσούλης έχει παίξει 7 αγώνες. Και έχει κερδίσει τους 6 αγώνες. Καλά πήγε. Σημαίνει ότι είναι και πολύ δυνατός και έπαιξε παίξει. Βέβαια. Και έχουμε και τον Μάριο Πρίαμο, που από το πρώτο παιχνίδι καταφέρνει και ανεβαίνει πάρα πολύ μετά ο Μάριος, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστεί, να αγωνιστεί. Πάμε τώρα στην μπλε ομάδα. Δες εδώ έκπληξη. Το παιδί είναι πολύ δυνατό, ο Τάκης Καραγκούνιας. Λοιπόν, και γιατί πει, δεν είναι και 20 χρονών. Όχι, είναι 50 χρονών, είναι πάρα ντουλκι. Πολύ δυνατός. 75% Τάκης Καραγκούνιας. Και γι' αυτόν τον λόγο τον υποστηρίζει ο Σπύρος από την πάνω ομάδα ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος. Μην τον βγάλετε ακόμη υποψήφιο. Έχουμε τον Ηλία Γκότση, νικητής επίσης Survivor. Βλέπουμε, οι δύο νικητές είναι πάνω ναι, κάτω. Ναι, 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 ναι. Με 72%. Και έχουμε την Στέλλα Ανδρεάδου, η οποία είναι έτσι, έχει ένα πολύ χαμηλό προφίλ, όμως καταφέρει αγωνιστικά και είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι αυτή, πιο ψηλά από όλες τις γυναίκες. Ακριβώς. Είναι η πιο δυνατή αυτή τη στιγμή στο Survivor. Πάμε σήμερα να θέλω να δω που υπάρχει τεράστιο, υπέροχο, συναρπαστικό επεισόδιο. Ναι. Μπορεί να αλλάξει και τα ναι. στατιστικά. Ένας αγώνας μπορεί να φέρει την ανατροπή. Ναι, βέβαια, λοιπόν, βέβαια. Τώρα τι συμβαίνει με τους πιο αδύναμους. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μόλις 12% στην κόκκινη ομάδα, θα σου πω ότι έχει παίξει 8 αγώνες και έχει κερδίσει μόλις τον έναν. Η απόδοση έτσι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν ξέρω, Ευρυδίκη, που έχεις στο μυαλό σου και τι σκέφτεσαι γενικότερα. Μπορεί, ξέρεις κάτι. Κάτι σε περίμενε. Ήταν η πρώτη εβδομάδα. Για να είμαστε και λίγο ορθολογιστές. Ναι. Μέχρι να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια καινούργια ομάδα, ο καθένας θέλει το χρόνο του. Και η Δαλάκα είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχει ανέβει τη είναι ποσοστά, ψηλά. Δεν την είναι ψηλά τέλος, και η Δαλάκα. Τις πρώτες μέρες ήταν κακή. Νίκος Μπάρτζης, 20% και η Ελένη Χαμπέρη, 33%. Οπότε, αν δούμε υποψήφιο από την κόκκινη ομάδα, ίσως αυτοί οι τρεις βρεθούν στον τάκο. Η Ευρυδίκη, αν δεν βρεθεί στον τάκο, σημαίνει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή στρατηγική. Ή τη φοβούνται, επειδή είναι μια πολύ δημοφιλής παίκτρα με πάρα πολλούς followers. Γίνεται και αυτό, συζητιέται μέσα στο παιχνίδι. Πάμε στην πελεομάδα, δείτε εδώ μαζί. Χαμηλά τώρα. Και ο Βασάλος. Δείτε λίγο το πλάνο αυτό, Ευρυδίκη και Κωνσταντίνος Βασάλος μαζί στο 20%. Μήπως αυτοί επειδή είναι μαζί εκεί, λίγο αποσυντονίζονται από το αγωνιστικό. Κάτι συμβαίνει μεταξύ τους και δεν τα καταφέρουν. 20% έχει μπει πολύ αδύναμος προς το παρόν ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Κώστας Αναγνωστόπουλος, 25%. Συγγνώμη, ο Βασάλος είναι φυτά αυτά στα χέρια του, δεν τα έχει ναι, κάνει τατουάζ. Όχι, δεν είναι τατουάζ, ναι. Είναι γραφικό. 25% ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Ηλίας Μπόγδανος, ενώ περιμέναμε ότι θα έχει καλύτερη απόδοση, μόλις 33%. Τον φάγανε τα ξενύχτια. Ναι. Τέλεια.